Σταθεροποίηση και ελαφριά ύφεση όσον αφορά τα περιστατικά ασθενών με κορονοϊό, παρουσίασε η εφημερία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, καθώς 82 άτομα πέρασαν την είσοδο των επειγόντων, από τους οποίους έγιναν 31 νέες εισαγωγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κλινική COVID νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 77 ασθενείς, με τον αριθμό να έχει πέσει αισθητά, αν αναλογιστεί κανείς ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μονίμως πολύ πάνω από τους 100. Μάλλον στάσιμη ήταν η κατάσταση και λίγο χειρότερη. Πέρασαν 82 άτομα από τα επείγοντα, μπήκαν 31. Η κλινική έχει 77 και η μονάδα 33. Στασιμότητα. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Σταθεροποίηση, Όπως θέλετε, πείτε το. Και μια μικρή ύφεση βλέπω εγώ, γιατί μου 82 προσελεύσεις πολύ καλύτερα από τις άλλες φορές. Ναι, κάνει και κρύο όμως, έτσι. Και εκεί παγωνιά. Ναι. Θα έρθουν αυτοί που έχουν μεγάλη ανάγκη. Οι άλλοι θα περιμένουν να πάνε στο Ιπποκράτειο, που είναι μέσα στην πόλη, στο ΑΧΕΠΑ. Αυτό που σκορπά κάποια δειλά χαμόγελα ελπίδας και αισιοδοξίας για τη συνέχεια είναι πως για πρώτη φορά μετά από μεγάλη χρονική περίοδο που οι τρεις μονάδες εντατικής θεραπείας του Παπα-Νικολάου ήταν ασφυκτικά γεμάτες, με τις 48 κλίνες να είναι μονίμως κατηλημένες από διασωληνωμένους ασθενείς, τώρα ο αριθμός των διασωληνωμένων με κορονοϊό έχει μειωθεί στους 33, ενώ κάποια κρεβάτια ήδη διατίθενται και για τις υπόλοιπες ανάγκες που δεν είναι και λίγες στο νοσοκομείο. Δίνονται κρεβάτια από τις ΜΕΡΦ για την κοινή λειτουργία, για τα χειρουργία, ήδη δίνονται 6 κρεβάτια γενικής ΜΕΡΦ μας. Εντάξει. Ναι. Έχουμε 33 COVID, αλλά και δίνονται και 6 κρεβάτια για τη γενική ΜΕΡΦ. Εντάξει. Ναι. Από τα 48, 48 δεν είναι γενικά. 48, όπως το λέτε. Ναι. Και κάποια μένουν άδεια φυσικά για να δεχθούν κάποιου άλλου έκτακτου κλπ. Όσον αφορά τις προβλέψεις για την πορεία και εξέλιξη της πανδημίας, ο συντονιστής διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Παπα-Νικολάου, Διαμαντής Χλωρός, τόνισε πως την άνοιξη αναμένεται έξαρση των κρουσμάτων σε αντίθεση με την περίοδο που διανύουμε, όπου τα πράγματα θα παρουσιάζουν μέρα με τη μέρα καλύτερη εικόνα σε αριθμό κρουσμάτων και εισαγωγών. Αυτό που δηλώνει ο κ. Χλωρός είναι από τον Μάιο και μετά θα μπορέσουμε να ανασάνουμε, όμως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει εγρήγορση από όλους, ώστε το φθινόπωρο να μην βρεθούμε προδυσάρεστων εκπλήξεων. Δεν βλέπω τίποτα να αλλάζει. Λίγο καλύτερα θα είναι από άποψη κρουσμάτων εισαγωγών λόγω κρύου και την άνοιξη, κατά τη γνώμη μου, θα έχουμε μια αύξηση του προβλήματος, διότι ο ιός είναι του φθινοπόρου και της ανοίξεως. Είναι χαρακτηριστικά αυτή. Και πέρσι έγινε, να θυμάστε. Mm. Άρα λοιπόν, τίποτα ιδιαίτερο. Λίγο καλύτερα, υπολογίζουμε καλύτερα, αλλά το πράγμα θα τελειώσει γρήγορα. Καλό Μάη. Να απελευθερωθούμε και το φθινόπωρο βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με τους εμβολιασμούς και την προετοιμασία που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε μέχρι τώρα, μήπως γίνει καλύτερα. Πάντως, όπως επισημαίνει με παράπονο ο κύριος Χλωρός, γιατροί και νοσηλευτές παλεύουν καθημερινά με νύχια και με δόντια για να μείνουν όρθιοι από τη σωματική εξάντληση, αλλά και να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους και μάλιστα τη στιγμή που ο αριθμός των υγειονομικών δεν επαρκεί ούτε στο ελάχιστο, με το προσωπικό να έχει αποψηλωθεί και να περιμένει μάταια την ενίσχυση. Από την άλλη, ο κ. Χλωρός, αναφερόμενος στην επίταξη ιδιωτών γιατρών, κάνει λόγο για παταγώδη αποτυχία και συμπληρώνει πως από τους 23 γιατρούς που πήραν φύλο πορείας για τον Παπα-Νικολάου, παρουσιάστηκαν μόλις οι 7. Και μιλώ κυρίως για την ενίσχυση του συστήματος υγείας και κυρίως με προσωπικό που έχει μείνει στάσιμο. Γιατί και η επιστράτευση των συναδέλφων ιδιωτών ήταν μια παταγώδης αποτυχία. Παταγώδης. Πρέπει να έρθουν 23. Ήρθαν δύο αναισθησιολόγοι που πήγαν στο αναισθησιολογικό, μία που πήγε στη Γενική Εφημερία του Τμήματος Επειγόντων και ήρθαν και τέσσερις, από τους οποίους ήταν οι λειτουργικοί, είναι τρεις. Άρα λοιπόν, σχεδόν τίποτα. Ο συντονιστής διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να κρατήσει την οργή για την αγανάκτησή του για τους σχεδιασμούς που γίνονται, οι οποίοι, όπως ο ίδιος λέει με παράπονο, δεν έχουν φέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, ο κ. Χλωρός αναφέρει πως οι μόνοι που έχουν κρατήσει ζωντανό το σύστημα υγείας είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Ο σχεδιασμός είναι απολύτως απαράδεκτος. Σχεδιάζουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να κτίσω, μπορώ τίποτε άλλο. Όλο το σύστημα έχει επιβιώσει χάρη στη φιλότιμη προσπάθεια του προσωπικού, γιατρών και νοσηλευτών του δημοσίου συστήματος. Αυτοί κράτησαν την πανδημία. Για το λόγο αυτό, ο κύριος Χλωρός τονίζει πως οι προσλήψεις μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού είναι αναγκαίες για να δώσουν λύσεις και ανάσες στα νοσοκομεία που στενάζουν υπό το βάρος των τεράστιων αναγκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν.